better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list. Checking it twice. Χριστούς γέννησαν πάλι, μα είστε πάλι μακριά μας γέννας. Είστε το μωρό μου, το πλευρό μου, αγκαλιά μου. Ναι, Χριστούς γέννησαν πάλι, μα είστε πάλι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είμαι ο Αθούλης Νικολάκης, σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζάμπας, Ντανιέλα Καρά. Με τις πνευματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Αχ, αγάπες μου, κοτσά μου τράπανον η έννη, έμπηξεν το τζένι, βρενούτε σταγόνα φυσικού αερίου χίτσι. Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Λακοτρίπης σε δημοσιογραφική διάσκεψη ανέφερε ότι η γεώτρηση της εταιρείας έννη στο οικόπεδο 9 ήταν ανεπιτυχής. Όπως είπε, οι Ιταλοί ήβραν μόνον άμμους, τσακίλια και ορμηρό νερό. Εγώ λαλώ σας ρε αγάπης ότι μέσα στην ατυχία μας εφανήκαμε και τυχεροί. Γιατί το λαλείς τούτο? Διότι αγάπη μου, αν επουλούσαμε το αέριο όπως έλεγε ο κύριος Λιλίκας πριν 6 μήνες, τώρα είναι να μπούταν να τους δώσουμε να. Εμάς κύριε Λιλίκα να δούμε, τι θα τους εδιούσαμε τώρα? Τι ήταν να τους δώκουμε? Αέρα, κουπανιστό, ή να μπούταν να τους δώσουμε, δεν έχουμε τίποτε. Κύριο Λιλίκας όμως δεν το πουλήσουμε, τώρα όμως δεν έχουμε τίποτε. Εμάς κύριε Λιλίκα, απάντα, μίλησε στον λαό. Κύριε Υπουργέ, τι θα κάνω μαζί σου, μου παρέ, α, τι θα κάνω? Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο επίκως, είναι γεωμένος ο άνθρωπος. Φαντά επίκως, ρε Μαρία, οδηγούσε εν όχημα χωρίς φώτα, χωρίς τιμόνι, χωρίς τροχούς, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτε. Εν έλκυθρο, κύριε Υπουργέ, είναι και εν όχημα, και εν ολοδαπός είπα σου. Καλά, που καλά τα καταπτώ, την τωροδοκία Υπουργού, έμπορα την καταπτώ, έμπορα, πρώτη φορά τα ακούσατε, τα υποψιαστήκατε ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Είστε αρκετά χρόνια αγγενεότατος στην πολιτική, κύριε Υπουργέ. Το νεότατος δεν ξέρω που το βρήκετε. Δεν ήθελα να πω ότι έχετε χρόνια στην πολιτική. Χρόνια. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Να κοιτάζεις την θεία μου. Τώρα ένα λεπτό, τώρα είναι πράγμα που μου θέλεις να κάνω, δηλαδή.
τελευταία χρόνια δεν βρισκόταν σε έργα, σε λειτουργία. Το εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κτηρίου είναι παλιά αντικείμενα. Την ώρα μου θα βάζεις. Κτηρίου ρε. Με έλειπες κτηρίου. Έλα πάμε. Λίγο άκουσα ρε. Πότε είναι σε ψεύ. Όχι αγαπούμε. Και όλη η κτηριακή εγκατάσταση. Βόμπα. Ήρθαν και τα Χριστούγεννα, γιορτή μεγάλη, και όλοι θυμούνται τον Άγιο Βασίλη Ντανιελούδα μου να τους φέρει τα δώρα τους. Απόψε το Πατάτα TV αποκλειστικά αποκαλύπτει τις επιθυμίες των πολιτικών μας. Τι δωράκια ζητήσαν από τον Άγιο τον δώρο? Τι ζήτησε ο Νίκαρος μας? Ο πρόεδρος δεν είναι τον δώρο, ζήτησε Φώτιση να κάνει έναν καλό ανασχηματισμό, να βρει υπουργούς που δεν θα είναι φαταούλες και ψεύτες. Ξέρεις. Δεν το βλέπω αγάπη μου, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να δούμε την ευχή του Προέδρου της Βουλής. Α, ναι. Ζήτησε ένα δώρο για τον λαό. Τρεις φρεγάτες εξοπλισμένες με πυράβλους Μιστράλ για την περιφρούληση της ΑΟΣ μας. Και αυτός out, αγάπη μου. Να μου να δεις κάμεις τις φρεγάτες, κύριε Γιαννάκη, α? Να προσέχουν ξερά πηγάδια. Πάμε στην ευχή του Νικόλα μας. Αυτός ήδη πήρε το δώρο του. Ευχηθήκε να φύγει ο Μαρέας ο Καρογιάν από το Δίκο. Όπως ξέρουμε, ο Καρογιάν έχει μετακομίσει. Οπότε χάπιο ο Νικόλας μας. Ο Λιλίκας. Άκου ευχήν τώρα. Να βγάλει λέει δήμαρχο Μπάφου. Μόνο έτσι θα γίνει η συμμαχία κόμμα και θα σταματήσει να είναι απόκομμα. Πρόεδρε, η συμμαχία γυναικός θα γίνει ένα δώρο. Ένα δωράκι μικρό. Θέλουμε να το ανοίξεις και να το φύγει. Είναι ένα γούρι. Και είναι ένα γούρι που έχει ένα κλειδί. Και συμβολίζει τα κλειδιά όλα αυτά των κατεχομένων σπιτιών που δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Και θέλουμε να σας... Πού πας, παιδί μου? Στην Κύπρο, πατέρα. Στην Κύπρο. Εδώ πέρα δεν έχει δουλειές. Πάω εκεί για δουλίτσα. Πα, παιδί μου, και στην Κύπρο υπάρχει κρίση. Πού θα βρεις δουλειά? Σε σειρά, πατέρα. Α, θα πας σε ένα σειρά σου, δηλαδή. Σε τηλεοπτική σειρά, πατέρα. Στην τηλεόραση. Ηλεκτρολόγος. Ηθοποιός. Και πώς θα γίνεις ηθοποιός? Δεν έχεις σπουδάσει, δεν έχεις ταλέντο, δεν ξέρεις τι... Είμαι καλαμαράς. Πουλάω. Έλα και εσύ στην Κύπρο να πάρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δύο μέρες γύρισμα τη βδομάδα. Σε παραλαμβάνουμε από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Με μόνο δύο μέρες δουλειά κέρδισε πάνω από 5.000 ευρώ το μήνα. Οι κοιλιακοί και οι σιλικόνες θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν. Εμάς και τις αξιοπιστίες αμβλύνοντας το τελευταίο που εντυπωσιοθυρικούς στο κάτι του έτσι. Μόλις πριν από λίγο πέρασε από εδώ ο Άης Βασίλης με το έλκυθρον του και το Ρούτολφ, ο οποίος και με έγλυψε. Θέλω να σας αποκαλύψω ότι ο Άης Βασίλης μου παραπονέθηκε για το φετινό κατάντημα των Χριστουγέννων εις την Ίσον Κύπρο. Με τα συσίτια, τα κλειστά καταστήματα, με την ανεργία. Θέλω να πληροφορήσω άπαντες ότι επί δικής μου προεδρίας η εορτή των Χριστουγέννων εορταζόταν άψογα. Η Λεωφόρος Μακαρίου ήταν φίσκα. Τραγουδούσε η χριστουγεννιάτικη χοροδία της Λαϊκής Τράπεζας, έστω και φάλτσα. Ο κόσμος έτρωνε γαλοπούλα και έσπασε. Επέρναν τους νοσοκομείων όλα. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ και μέρη κρίσμα σχολά. Ρούτολφ το ελάφακι, μαγαρδουλά τα πίνει, σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτίνη. Παλάγια, μα ποιος είμαι όλα, ο Τομ Τζόουνς. Κάτσε, μη, πήγαινε πίσω. Μα πού πάει ο Νίκαρος με την πρόταση για κυβέρνηση ευρείας αποδοχής?
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, θα συζητήσει με όλα τα κόμματα τη δημιουργία κυβέρνησης ευρείας αποδοχής για να επιτευχθεί η μέγιστη εθνική ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Μάνα μου, αφού τούτοι κροκόδιλοι έγκαμνουν να νουλί μαζί. Αφού όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού, ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, ο ένας είναι υπέρ του μνημονίου, ο άλλος είναι υπέρ στην επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και ο άλλος λέει να πάμε στη λίρα. Μα κάπου πρέπει να συμφωνήσουν. Συμφωνούν, λαλό σου κόρη, αφού είναι τράουλοι. Στο μόνο πράγμα που συμφωνούν και πρέπει να τους κάνουμε το καπένο είναι στο θέμα της μίζας. Εκεί ετσακώνονται. Και αμένουν λαμέ λιγάλα. Αλλά πέ μου είναι ξυμαρισμένοι που πάνω σκάτω. Ξυμαρισμένες βέρκες, ούλοι τους. Ας ξεκινήσουμε από κάπου τέλος πάντων. Όχι, κύριε Νίκαρε. Όχι. Αυτό σαν Αθούλης Νικολάου δεν το επιτρέπω, κύριε Νίκαρε. Σε εκλέξαμε, σε βγάλαμε σε ζήν τη θέση για να κυβερνήσεις τον τόπο. Και όχι να μας κάνεις τώρα κυβέρνησης ευρείας αποδοχής της μίζας. Ούσου και κυβέρνα τον τόπο. Κάμε τι όμως πρέπει να κάνεις εσύ. Αλλιώς είμαστε δαμές όταν φακούμε. Κάθε φτώμα. Καλά τους τα είπες. Μα έμπορο, και λίγο από τα ρούχα μου. Ο πέμπτος ύποπτος είναι καθοδό για να παραδοθεί στην αστυνομία. Οπότε, κοινόμε τους λήξεις, ξαναπέμαστο, διότι υπόψε να παίξει την μία τέτα. Εμάς να το πείτε πατρές λυθήκαν και πέντε όμως, δεν συλληφθήκαν και πέντε. Να πει, παίζω μια να τα κάνω ότι συλληφθήκαν τρεις που την... Να το πω ξανά το ίδιο, αλλά με πέντε ύποπτους. Εντάξει, αλλά με το παίξετε. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 υπόπτοι ηλικίας μεταξύ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 υπόπτοι ηλικίας μεταξύ 22 και 46. Οι τρεις από την επαφή. Άτομα. Όχι. Άντε. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 υπόπτοι ηλικίας μεταξύ 22 και 46, οι 4 από την επαρχία Ναμοχώστου και ο ένας από την Λεμεσό. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κόρη, εσύ είπα ένα εκατομμύριο φορές να με σχεζίτσαμε που τρώει. Κύριε Λέη, τον κύριε Λέη. Δεν μπορούσα άλλον πρόεδρε να συγκρατηθώ, ήμουν έτσι. Χαρή μου, μα για το λαονικό μου λαλό ρε κουμπά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σωρί πρόεδρε, εγώ νομίζω λέω να πάμε να κινήσουμε επικυρικλώνους όλους. Παναγία μου, χασικουλέπτο μου, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, εκεί που με έχουν πάει στη μου την του σιπέτου. Πρόεδρε! Πάω να τους έβρω, με φάστε! Μου είχα σιγουλέτο μου μέχρι και φοβάστε, αγάπη μου! Φύγε σε καλύπτω, πρόεδρε, ειδοποίησα στην θύρα! Μα ποια θύρα ρε, την εννιά ρε! Τη θύρα που προσέγει για το κυνήγι, πρόεδρε! Δεν χρειάζεται να την ειδοποιήσετε, κύριε, άδεια κυνηγίου! Έλα ρε, χαρή μου, δώσ' του τη ρε! Ευχαριστή! Κύριε, είναι λιγμένη, θα σας καταγγείλω. Όχι, επέτρεψε μου να γνωρίζω κάτι παραπάνω. Είναι για 19 μέρες, τσακάρε καλά. Αλλάξε η αποφασή και πάει για 12, σλάνγκ. Α, ποιος μου παίρνει έτσι αποφασίζει, ρε. Εμείς, πρόεδρε. Παιδί, να χαρίστα το φως σου, ρε. Χαρίς μας την έχουμε πολλά έξοδα τελευταίως. Πλείς! Τέλος πάντων, ένα γαμό χαρήν του χάρη. Και να με σας ξαναπετύχω. Μπράβο ρε αγάπη μου, πάντως τούτο που έκαμε σε θα μείνει πάνω μου. Δεσμεύομαι ρε. Παναγιά μου ρε, Παναγιά μου. Καλά δω ρε, αν είσαι άντρας ευκάξω να σε αντιμετωπίσω ρε. Είσαι καλή πρόεδρε. Πού το. Μπορείς να με αντιμετωπίσεις. Δημήτρη, μα γιατί μας βάλει διέ μου πολλά σέλα. Για να παρετήσετε να τσινιάτε τον λαό. Κάνεις γιορ. Πρόεδρε, ήβρα τον ένοχο. Να τον πέψω να παραδεί που φρέσει! Ωε ρε χασικουλέτο μου, εν τον ενοχω ρε, εν τούτος που μας βάλει μια ζωή!
Λοιπόν, άρα μα φωτιά κυνήγησε απαγορευμένη και λιγμένη άδεια. Τώρα είναι να μας πιάσει. Εσύ έπρεπε να σας εγώ ήρθα να φτιάξω κάτι εμείς. Αρχιά πρέπει να φτιάξω εδώ. Μπορεί να είναι δωρεί το σκάμερς, έμπορ. Ναι, ναι, αρέσκει μου φάτο. Σε μου δήλωσε τώρα! Καλιά μου αγαπητή μου κυρία, να θέλα χωρίς περιστροφή να μην έχεις υπηρετήσει ο τρίμ με τέσσερις φορές αλλά έχεις το τάκα τα καλά! Ναι, 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 το τάκα τα καλά, Δυστυχώς, δεν είμαι σε ψυχολογική φάση αυτή τη στιγμή. Λόγω των ημερών των Χριστουγέννων έκανα προσφέρα τον Άγιο Βασίλη και δεν θέλω να μετατρέψω την καημένη μου τη φουτούλα σε ταρανδόν. Και δεν θέλεις να δηληστρήσεις μέσα στους καμινάδες μου και να κρυφτείς μέσα στο τζάκι μου. Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου, έλεγε εσύ πράγμα. Παναγιά μου, ναι, ναι, ναι. Σουλιώτο πουλες μου ησυχία. Λοιπόν, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αυτήν τη στιγμή, την ευλογημένη στιγμή, θα μας μιλήσει ο προεδρεύων της Δημοκρατίας και συναγωνιστής Γιαννάκης Ομήρου. Χαίρε και χαριτωμένη Ρούλα Σουλιωτοπούλα, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αυτά τα Χριστούγεννα η σκέψη μας δεν πλανάται μόνο στον Άγιο Βασίλη, στο Ρούντολφ το Ελαφάκι, στους τρεις μάγους με τα δώρα, πλανάται και στην ημικατεχόμενη μας πατρίδα. Εμπρός λοιπόν για ένα αντικατοχικό αγώνα. Κάθε φάτνη και κάστρο, κάθε Άγιος Βασίλης και στρατιώτης, κάθε δωράκι και χειροβομβίδα, όλα! Μέσα σε κέρασαν κανένας τίποτε όλα. Έγκαρσον υφέρετα όλα, κανένα μπασπλουμά και κανένα ντουρκάνικο και κανένα στιγμάνα να το τσιλίσουμε όλα. Και εδώ εγώ εμπουλώ μου. Καιρόν έξω τα παραστάσεις, αγαπητοί μου. Αντίγια παρατρίχασα. Λοιπόν, θα είμαι όλοι μαζί έναν ωραίο χαριτωμένο τραγουδάκι. Κουλαλώσεις στην κούλα μου, έμπορο, είναι να που θέλει να σύσω, να γονατίσω. Όχι, 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 εγώ. Κούλα μου, μάνα μου, μάνα μέσα, παραμόε. Κούλα μου, έφατο το μαχαζί νουλό να σε έβρω. Κούλα, άνθρωποι, έφυγε λίγο το στήθος έξω, σε παρακαλώ. Πληρώνω, χαραλαμπέ, πληρώνω. Sorry, αγαπημένη και όπου νομίζεις, α! Καράλαμπε! Ρε, πουλά μου, φαίνεται το στήθος σου χωρίς τον άκχο, ναι, το πει! Πληρώνω, χαραλάμπε, πληρώνω! Έλα να σου πω, τι κάνεις με τον Άγιο Βασίλη στο κρεβάτι μου? Παίρνω το δώρο μου. Κάμνον delivery το δώρο της γυναίκας στην χειριπιόν το πρόβλημα, τι έχει. Οκ, sorry, α! Sorry. Βλέπω τον Άγιο Βασίλη να μου χαμογελάει. They know the way to love them. Καλώς τον
Παναγιό μας Βασίλη, μήπως ήρθατε να μας φέρετε την εισφορά προς την γυναικεία σοσιαλιστική κίνηση? Εισφορά, εισφορά. Έχω πει το μικρό τώρα και είναι μικρό αλλά είναι συμβολικό. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Ουίχε ρε, έλα να ρε, θα σε βρω κάτι σου ρε. Με συγχωρείτε, πρέπει να συνεχίσω το έργο μου. Έχω κι άλλα δώρα να παραδώσω. Γεια σου. Πολλά. Πιάσα στο τάκα τάκα όταν μου την έκανες από όνειρό σου βλάχο. Ρε σου ρέμπα! Γιατί είσαι ρέτριμενος Άης Βασίλη? Σουτούλα μου να σου εθνήσω, είναι το που νομινήσε. Εντύθηκα εσύ για φιλανθρωπικό σκοπό. Το δώρο ρε του μωρού, το μωρό περιμένει το δώρο του ρε. Ρε, ρε, έχασες το δώρο του μωρού. Αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή πολιτικών. Δεν είναι η αλλαγή προσώπων. Είναι η αλλαγή πολιτικών. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με τα δώρα που ζήτησαν οι πολιτικοί μας τώρα τις γιορτές. Ο Δημήτρης Χριστόφιας Δενιλούδα μου τη ζήτησε. Μια δραματοποιημένη σειρά ντοκιμαντέρ 763 επεισοδίων με τίτλο «Χριστόφιας μεγάλη πορεία». Το ρόλο του Δημήτρη Χριστόφια θα ενσαρκώνει ο ίδιος ο Δημήτρης Χριστόφιας. Wow! Ο Άντρος Κυπριανού ζήτησε. Μια φούλη υποτροφία διαρκείας 25 ετών για να κάνει διδακτορικό ο Δημήτρης Χριστόφιας στη Βόρεια Σιβηρία με θέμα «Η παρδαλή αρκούδα της Σιβηρίας». Ο Σάβας Βέργα ζήτησε. Ένα βίντεο παιχνίδι τένις για να παίζει στις ελεύθερες του ώρες. Ο κύριος Κωστάκης του Τσοκούμνη. Ένα διαιτητή ρομπότ με τηλεκοντρόλ. Να το παίρνει όπου θέλει τζίνος. Και του δώσει μόλι κάτσι. Για να κάνει ότι θέλει τζίνος. Βέβαια, ότι του λέει ο κύριος Κωστάκης με το τηλεκοντρόλ. Με τις αδιακαρτούς. Θα γίνει το διαιτητού με τις παταρίγου. Και αδιά όψα έτσι να χειρώνει γκολ του κάλβο. Πολύ δε στο τσουπαναγία μου να πάρει σοκ. Να είμαστε σύντομοι και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Να τα καλύψουμε όλα, αλλά πρέπει να πάμε να ακούσουμε και τα κάλαντα. Χριστούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Γιατί δείτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννέται. Καλά Χριστούγεννα! Και τώρα θα μου πεις να έρθω λίγο πάνω δηλαδή. Όχι, γίνεται, μου μιλούμε πάνω. Καλά ρε αγάπη μου, να μας ταινίσαι για έτσι λίγο στα γατάκια. 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 Αν προφυλακτικό να εσείς. Όχι, γίνεται. Σιγά, αγάπη μου, σιγά, επειδή δεν έχω προφυλακτικό σίγουρα. Μα τώρα σε παρά με λες, έχει γίνεται. Είναι πιο ωραίο, αγάπη μου, πειράζει. Πιο ωραίο, αν έχει γίνεται. Άτε ρε αγάπη μου, σε παρακτικό. Άτε ρε γατάκι μου, σε παρακτικό. Φτιάξε τα προφυλακτικά και κρύψε να κοιμηθούμε. Προφυλακτικά, που ρέξ. Έτσι θα είναι στο ψυγείο που να τελειώσετε. Για να τρώτε καλά. Το πρόγραμμα φυσικής αγωγής ανταποκρίνεται απαραίτητα στις τρεις παρακάτω απαιτήσεις. Ανάπτυξη της σωματικής ικανότητας.
με τον Ανδρέα είναι γεγονός. Μετά από συνεννόηση του Fan Club μαζί με τον ίδιο τον Ανδρέα. Τώρα έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις για μια σκηνή του Μπρούσκο, την You Are Μπρούσκο Scene με τον Ανδρέα. Πλάι στον αγαπημένο σου ηθοποιό τον Ανδρέα Γεωργίου. Με σκηνοθέτη φυσικά τον ίδιο τον Ανδρέα. Πώς, είναι απλό. Στείλτε το βίντεο που θα φτιάξεις μόνο εσύ για τον Ανδρέα και θα έχεις την ευκαιρία να ζεις από κοντά την εμπειρία Μπρούσκο. Πλάι στον αγαπημένο σου ηθοποιό παύλα παραγωγό παύλα σκηνοθέτη της σειράς. Στο βιντεάκι αυτό πρέπει να δείξεις την αγάπη σου για τον Ανδρέα. Μέσα 45 δευτερόλεπτα πρέπει να αποδείξεις ότι μόνο εσύ είσαι ο μεγαλύτερος φαν του Ανδρέα. Ανδρέα, αγάπη μου, είσαι ο καλύτερος. Θέλω να παίξω μαζί σου. Μάλιστα, δεσμεύομαι ότι θα είμαι και καλύτερος από τον Κούλιν τον Νικολάου. Ανδρέα Γεωργίου, Ανδρέα μου, σε παρακαλώ, Κούλιν Νικολάου, και όποιος εκεί μέσα που μ' ακούει, θέλω να παίξω στον Μπρούσκο, τον ηρωματικό πραγματικό του. Παναγία, μαχώθηκα. Κύριε Ανδρέα μου, έχω αφήσει σας πάνω από το κρεβάτι μου. Θέλω και εγώ να παίξω στον Μπρούσκο. Σε παρακαλώ κύριε Κούλη, Πανίτσα ή όποιοι με ακούτε από την παραγωγή. Θέλω και εγώ να παίξω με τον Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, ας σε πιω στα σέρκα μου, εμπάρει σας γες που να φάεις. Αφούς να τον ζούν τους, πέραμινε στα καθήκοντα σου, πέραμινε. Άντε ρε παιδιά, πάμε για διάλειμμα και έχουμε κι άλλες δουλειές. Πατάτες σαν την ακτέδαλο σου! Ακτέδαλο σου! Τελικά με γίνεσαι στις καταγγελίες του διαιτητή του Παναγίου το ποδόσφαιρο, τι έγινε, σε δικαίω. Σου εξηγήσω. Όταν ήρθε το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, οι παίχτες παλιά επέζαν και υδρώναν τη φανέλα. Ύστερα επέζαν για το κόμμα. Τώρα παίζουν για τα ριάδια. Α, και ποιο είναι το πιο καλό? Να παίζουν για τα ριάδια όλα. Κάνει έτσι καιρούς δύσκολους να συνέξουν τούτη λίγα ριάδια. Πάνε φύγουμε να παίζουμε και κανεί. Καληνύχτα και καλή πρωτοχρονιά να φτάσουμε. Καληνύχτα. Bye, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Προσέχετε τα Alcotest. Ναι, ναι, ναι. Καλέστρα. Χαιρετισμούς σε όλους όσους είναι να στήσουν ραντάρ να μας πιάουν. Δεν θα μας πιάουν. Τι μου τον έφεραν εμένα τώρα. Τι μου τον έφεραν. Ένα λουδαπός, κύριε Υπουργέ. Να μου να κάνω μαζί σου τρόπο, παρέ. Να μου να κάνω. Τούτη, λάφτισε. Και τούτη, ελάσαι. Έλα. Γελούσα πρώτη. Ναι, εν πρώτος το γελούσα. Είδε με κανένας. Καλά τούτα να τα καταπιώ. Τι τώρα δοκί. Σίγουφι, έλα ρε σου, έλα. Τι ωραίος είσαι σου, α? Είμαι ο αστυνομός που να βλέπει, κύριε Σοκράτη. Σαϊνής. Ναι, ό,τι κάνουμε δεν είναι. Φύγε, άντε, φύγε, φύγε. Καλώς τον Άγιο μας Βασίλη. Άγιο μας Βασίλη, έχετε να επιλέξετε τρεις ωραίες κοπέλες. Sorry, αγάπη μου, δεν έχεις να υπονομίσεις. Έλατε! Θα κρανίσεις, απέσαι καλά. Τι γελάς, ρε! Κακό παιδάκι, γιατί ο Άης Βασίλης τα παίρνει. Ο Άης Βασίλης παίρνει τώρα στα καλά τα παιδάκια μου. Καλά παιδάκια. Καλά παιδάκια. Μπράβο, σε έφερες σου. Ακόμα. Ή τα δώρο του παρεγγείλες. Έμπρα το πω. Επέ, το είχε μεγάλο. Εγώ είναι σε καοπούλα. Δεν μπορώ να πέ ένα δώρο να τελειώσει η προσθήκη. Να το έχω με κι αν με έπαιξε. Δεν μπορώ να το πω. Άρα έπρεπε να πω κι εγώ κι όμπο πρέπει. Πατάτε σαν την ακρή.